Θα δούμε τον καθηγητή, τον κύριο Λάβδα, που έχουμε κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Λάβδα. Καλή σας μέρα, καλώ σας βρήκα. Το στρατηγό, τον κύριο Πελεγράτη. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, στρατηγέ και με εσάς, να δούμε. Καλή σας ημέρα. Γιατί όντως το κάνει αυτό ο Τούρκος πρόεδρος. Και μάλιστα είπε προχθές ευθέως, θα πω, λέει, Μητσοτάκη, σταμάτα. Σταμάτα τους εξοπλισμούς, λέει τώρα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε τι γίνεται στην Τουρκία, να εκτοξεύει ένα νέο πύραυλο, ένα νέο όπλο. Και από ό,τι φαίνεται εντυπωσιακό όπλο. Αέρος εδάφους, είδαμε και τις εικόνες αυτές. Τα υποβρύχια είναι έτοιμα, βγήκε το πρώτο στη θάλασσα, ετοιμάζονται και τα υπόλοιπα. Άλλοι πύραυλοι ετοιμάζονται, μάλιστα είχαμε και μια πρόταση εδώ να αγοράσουμε και τουρκικούς πυράβλους εμείς. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσουμε περαιτέρω. Πού βρισκόμαστε τώρα? Κοιτάξτε, νομίζω αυτή η προσέγγιση πέρα από το επικοινωνιακό, το οποίο είναι προφανές, έτσι, επικοινωνιακή διάσταση, αν έχει λίγη ουσία, δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, η Τουρκία εξακολουθεί να σκέφτεται ως χώρα εκτός του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Διότι το να λες σε μια σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ, ρίξε το αμυντικό σου επίπεδο πιο κάτω από εκεί που η συμμαχία σου ζητάει, είναι μια πολύ περίεργη προσέγγιση. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σκέφτεται ως μια χώρα αυτόνομη στην περιοχή, η οποία θέλει να έχει ένα ηγεμονικό ρόλο. Και το δεύτερο, βεβαίως, είναι ότι δίνει και μια αίσθηση αφελούς, θα πω την έκφραση, επιτρέψτε μου, κουτοπώνηρου καρότου στην Ελλάδα, ώστε όποιος πιστέψει, όποιος θεωρήσει ότι μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις του Ερντογάν, να πει υπάρχει και μια δυνατότητα να δώσουμε κάποιους πόρους. Γιατί ο Ερντογάν το προτείνει σε ειρηνική χρήση. Να παγώσουμε δηλαδή. Άρα νομίζω, τα εξοπλιστικά πράγματα. Αυτά είναι αφελή πράγματα, ναι. Και νομίζω ότι και τα δύο δείχνει. Αφενός ότι σκέφτεται σαν χώρα εκτός του ΝΑΤΟ. Είμαστε εμείς ισχυροί στην περιοχή. Δεν μας ενδιαφέρουν οι νατοϊκές δεσμεύσεις. Τι κάνει η Ελλάδα και εξοπλίζεσαι απέναντί μας. Και το δεύτερο, ξαναλέω, είναι μήπως κάποιος αφελώς το πάρει αυτό στα σοβαρά. Η πραγματικότητα είναι βεβαίως ότι δεν έχει, κατά την άποψή μου, φανεί απολύτως τίποτε μέχρι σήμερα, μακάρι να φανεί αύριο και να το αναγνωρίσουμε, που να δείχνει ότι η νέα του κυβέρνηση, που είναι ουσιαστικά η ίδια με άλλους υπουργούς, έχει αλλάξει πλεύση αναφορικά με το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, ναι, το ρόλο της Ελλάδος στην περιοχή και τον καταμερισμό εργασίας, αν θέλετε, των μεσαίων δυνάμεων στην περιοχή. Αυτό από μόνο του πάντως, έτσι όπως το παρουσιάζει ο Μανώλης, μας το δείχνει καθημερινά, δεν είναι αντιφατικό και οξύμορο μαζί. Δηλαδή η πρόταση, η παρένεση, η παρέμβαση προς το Μητσοτάκη να παγώσει τα εξοπλιστικά, τι κάνεις Μητσοτάκη και εξοπλίζεσαι, σταμάτα εδώ, και την ίδια ώρα η υπερπροβολή της στρατιωτικής βιομηχανίας που παράγει το ένα όπλο μετά το άλλο. Δεν ακυρώνει το ένα. Αυτή όμως είναι η Τουρκία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Δεν αφορά μόνο το Ερντογάν. Έτσι. Γι' αυτό και έχω πει επανειλημμένως ότι για μας το πρόβλημα δεν είναι ο Ερντογάν, είναι η Τουρκία. Και για τη Δύση θα έπρεπε επίσης να είναι η Τουρκία, αλλά δυστυχώς παρουσιάζεται ότι είναι ο Ερντογάν. Ενώ στην πραγματικότητα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία αντιλαμβάνει τον εαυτό της με διακυμάνσεις πολλές κτλ. Okay. Τον εαυτό της ως μια χώρα η οποία πλέον έχει ένα ρόλο στρατηγικό στην περιοχή και πέραν των συμμαχιών. Και αυτό έχει ένα υπόβαθρο, μια στρατηγική σκέψη, η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν είναι, ας το πούμε έτσι, άστοχη. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται εν μέρει σωστά ότι πάμε σε έναν κόσμο με πάρα πολλά κέντρα, με πολλούς πόλους. Και θέλει να παίξει το δικό της ως ένα κέντρο. Mm-hmm. Και αυτό εξακολουθεί να το εκφράζει, λέγοντας παράλληλα σε χώρες της περιοχής ότι ξέρετε, μην κουράζεστε. Αλλά τη περνάει αυτό όμως. Δηλαδή ο υπόλοιπος πλανήτης, ναι, έχετε βλέπει δίκιο, σαν μια ισχυρή δύναμη. Βλέπει σαν μια μεγάλη χώρα. Αν δούμε τα δημογραφικά στοιχεία, αν δούμε το ΑΕΠ, αν δούμε το ρόλο που παίζει σε διάφορα επίπεδα του πολιτικού Ισλάμ, ναι, του πιο ήπιου υποτίθεται, τότε σαφώς μια χώρα με μια τουλάχιστον περιφερειακή, ενδεχομένως και παγκόσμια προβολή ισχύως. Και βεβαίως έχει τις γνωστές βάσεις σε διάφορες χώρες, έχει τις συμμαχίες κτλ. Όμως είναι σημαντικό να θυμόμαστε επίσης ότι με κινήσεις που έχουν γίνει και σε επίπεδο συμμαχιών και σε επίπεδο εξοπλισμών και σε επίπεδο σταδιακά ενημέρωσης της ελληνικής κοινής γνώμης, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προβάλλεται πλέον πρώτον ως θεσμικά όρημη στην περιοχή, κάτι το οποίο βεβαίως δεν ισχύει η Τουρκία. Έτσι. Μια θεσμικά όρημη δημοκρατία, αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Και δεύτερον, μια χώρα η οποία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκτήσει μια δική της δυνατότητα, μια δική της ισχύ και στη θάλασσα και στην αεροπορία και παντού. Αυτό είναι κρίσιμο. Άρα για αυτό που είπατε, αν τις περνάει ή όχι, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Η Τουρκία έχει χάσει σημεία, έχει χάσει πολλά αυτή την περίοδο και έχει κερδίσει κάποια άλλα. Βεβαίως, έχει κερδίσει την αναγνώριση αυτού που είναι. Μια πολύ μεγάλη χώρα, με μια δημογραφική δυναμική εντυπωσιακή και με ένα ΑΕΠ το οποίο δεν πέφτει ακόμα και στην κρίση κάτω από κάποια πολύ εντυπωσιακά. Έτσι, και φαίνεται ότι έχει και πλάτες για να το διευθύνει. Προφανώς έχει πλάτες. Yeah. Και μην ξεχνάμε, δεν θα κουραστώ να το λέω, όσο διαρκεί η πολεμική φάση της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, η Τουρκία δεν θα το λέει, αλλά θα επιχαίρει. Και ευνοείται κιόλα. Ισχυροποιείται κιόλα ίδια. Τώρα το έχει καταγραφεί. Να πάμε λίγο στα όπλα αυτά, καθ' αυτά να μα πει ο Μανώλη. Και για τα υποβρύχια που είδαμε και για το
μη επανδρομένο και το πύραυλο που εκτοξεύει σε αυτή την επίδειξη δύναμης και ισχύως. Να δούμε λίγο τις δυνατότητές τους των υποβυχίων πρώτα, για να μας πει μετά ο κύριος Μπελεγράτης την εκτίμησή του. Τα υποβρύχια πρώτα απ' όλα τα ξέρει πολύ καλά και η Ελλάδα και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, διότι τα διαθέτει εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Έχουν τεράστιες δυνατότητες, κυρίως μπορούν να μείνουν κάτω από το νερό πάρα πολλές ημέρες. Και λέω πάρα πολλές ημέρες, διότι σε όποιον και να ρωτήσεις, σου λέει πάνω από μια εβδομάδα, πάνω από 15, αλλά κανένας δεν σου λέει ακριβώς. Ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι ένα μυστικό, σε εισαγωγικά το λέω, όσων το διαθέτουν. Πάντως η Ελλάδα είχε, Μανώλη, μια υπεροχή σε αυτό το τομέα, ναι, των υποβρυχίων, και έπαιξαν και ρόλο καταλυτικό, από ό,τι μας λένε τουλάχιστον, σε διάφορες κρίσεις που περάσαμε εδώ. Έχει σημασία. Και τώρα η Τουρκία φαίνεται να το ισορροπεί αυτό. Ακριβώς. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες ότι μπορούν να κάνουν όταν θα υπάρχουν 6 υποβρύχια στο Αιγαίο κτλ. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, αλλά υπάρχουν και απαντήσεις. Και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη η Τουρκία τα οποία τα χρησιμοποιεί. Σε πολλούς ρόλους υπάρχουν και τα Bayraktar, υπάρχουν και αυτά μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν τα πυραυλικά συστήματα. Θεωρούν ότι μπορεί να αντισταθμίσουν κάποιες δυνατότητες άλλων χωρών, όπως και το μη επανδρομένο μαχητικό αεροσκάφος. Όμως είχαμε και την άλλη, υπάρχει άλλη άποψη που λένε Τούρκοι αναλυτές και τα δείχναμε στις προηγούμενες μέρες, που λένε ότι η Ελλάδα σιγά σιγά αλλάζει την ισχύ, αλλάζει την ισορροπία στο Αιγαίο, κυρίως με τα Ραφάλ. Όπλα τα οποία δεν. Δηλαδή και ως μαχητικά τα Ραφάλ, αλλά και τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν, δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στην Τουρκία, ούτε υπάρχουν τα μπλοκ 70 τα οποία τώρα παραλαμβάνει η Ελλάδα. Αυτό είναι που προκαλεί ανησυχία. Δηλαδή, σιγά σιγά ίσως να εξισορροπείται η κατάσταση στο ναυτικό με τα υποβρύχια στα επόμενα 4-5 χρόνια, αλλά έρχονται και οι Μπελαρά, οι φρεγάτες. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη λογική ποιος υπερτηρεί πού, αλλά οι Τούρκοι λένε ότι στην αεροπορία αλλάζουν ισορροπίες. Και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ. Από την άλλη, έχουμε τον Τούρκο πρόεδρο που λέει μην εξοπλίζεστε, αλλά βλέπουμε την Τουρκία να εξοπλίζεται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητάμε. Το αυγό γίνεται σε την κότα. Και περιμένει και ένα τραπέζι, Μανώλη, των ηγετών που θα δούμε τι θα έχει πάνω το τραπέζι αυτό, αν γίνει πρώτα απ' όλα. Θα δούμε, γιατί εικάζεται ότι θα γίνει μια κάποια συνάντηση. Πάντως έχει σημασία αυτό που λέω, νομίζω, έτσι μου λένε με όσους έχω συνομιλήσει. Τα υποβρύχια αυτά είναι γνωστά και στην Ελλάδα, όπως και τα F-16, τα παλιότυπου, είναι γνωστά στην Τουρκία. Τα Ραφάλ και τα Μιράζ τα 2005 είναι άγνωστα όπλα. Δεν τα διαθέτει η Τουρκία, δεν προτίμησε ποτέ να έχει γαλλικά μαχητικά. Και αυτά τα μαχητικά έχουν συγκεκριμένα όπλα που έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία μπορούν να σας τα πούν. Γι' αυτό και αποκαλύπτεται, δεν μπορούν να συγκρατήσουν και να κρύψουν και τον εκτεβισμό και το άγχος τους και την πίεση που νιώθουν για όλο αυτό, είτε οι αναλυτές είτε η ίδια η ηγεσία. Εντάξει. Για πάμε, στρατηγό, να μας τα σχολιάσει όλο αυτό. Τι λέτε, στρατηγέ? Νομίζω ότι, συνεχίζοντας από αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής, τη σκέψη του μάλλον, ενοχλείται η γείτονα, η Τουρκία, σε τρία επίπεδα. Και όπως έχει δείξει η ρητορική του κυρίου Ερντογάν το πρόσφατο χρονικό διάστημα. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν να κάνουν με το εξής. Η Ελλάδα, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, έχει αλλάξει την φορά των πραγμάτων, δημιουργώντας έναν πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνεργαζόμενη με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αυτό η γείτονα δεν μπόρεσε να το πετύχει, προσπαθεί να το πετύχει. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα, ότι σε ορισμένα σημεία ακυρώνει την πολιτική της γείτονας και δει σε αυτό που η κυρία Ξενέρ ονόμασε στο πρόσφατο παρελθόν, ότι έχουμε χάσει την μισή γαλάζια πατρίδα. Ήταν η συμφωνία περί ΑΟΣ που κάναμε με την Αίγυπτο. Βέβαια. Αλλά δεν μένει εκεί. Η Αίγυπτος, θα πρέπει να πούμε εδώ ή να ξανατονίσουμε, ότι πλέον έχει έλθει σε μονομερή επαφή με την Λιβύη, χαρακτηρίζοντας την μεταξύ τους ΑΟΣ, την διοικητική ΑΟΣ, στο όριο αυτού που έχουμε εμείς υπογράψει ως ΑΟΣ. Συνεπώς και εκεί κινείται σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που τονίζει η γείτονα με την θεωρία της γαλάζιας πατρίδος. Το δεύτερο σημείο το οποίο αναφερόμαστε ή το οποίο εκθέτεται και στο σημερινό μας τραπέζι και εκθέθηκε και τις προηγούμενες ημέρες από έγκριτους εδώ δημοσιολογούντες και κύριους καθηγητές, έχει να κάνει με τα δικά μας εξοπλιστικά. Η ρίση του εμπαρόδου δεν πρόκειται περί καινούριων εξοπλιστικών, αλλά περί αλλαγής σκευής. Δηλαδή, παίρνουμε καινούργια αεροσκάφη. Παίρνουμε
καινούργιες φρεγάτες, ναι, οι οποίες έχουν υπεραυξημένες δυνατότητες, μάλιστα έχουν υπεραυξημένες δυνατότητες. Θα εισέλθουν και τα τουρκικά υποβρύχια τα 214, μάλιστα θα εισέλθουν και τα τουρκικά υποβρύχια 214. Όμως αυτά είναι γνωστά στην δική μας πλευρά, γνωστός ο τρόπος ενεργείας τους και μπορούν εν πωλής να αντιμετωπιστούν και από εμάς. Άκουγα προηγουμένως αυτό που μας μετέδωσε ο κύριος Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη για τον καινούργιο πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Mm-hmm. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχει τρόπος αντίδρασης. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι το εξής. Εξυγχρονίζεται, η Τουρκία αλλάζει. Σαφώς. Αναπτύσσεται στον τομέα αυτό. Σαφώς. Της πολεμικής βιομηχανίας. Ήθελα να τονίσω όμως ότι και δικές μας βιομηχανίες, απαντώντας αυτό που είπατε προηγουμένως από ένα δημοσίευμα, για όποιους πήγανε στην Τυφαία πρόσφατα, έχουν ήδη βρεθεί στο επίπεδο κάτι ανάλογων τέτοιων UAVs, UKVs, που μπορούν και εκτοξεύουν. Δικών μας εννοείται. Δικών μας. Δεν θέλω να υπησέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης, θα πρέπει να ξανατονίσουμε ότι και τα δικά μας πανεπιστήμια πλέον έχουν μπει στον κανόνα και έχουν έλθει κοντά στην αμυντική μας βιομηχανία, την όποια αμυντική βιομηχανία έχουμε, και ήδη τα αποτελέσματα ήδη είναι γνωστά και συγκρίσιμα για το εγγύς μέλλον. Έχουμε προβεί στην... Λέτε ότι τρέχουμε και εμείς, δηλαδή κάνουμε και εμείς. Μάλιστα, και έχουμε καλύψει πολύ από τον... Καλύψει έδαφος, Έχουμε πάρα πολύ καλύψει. Το τρίτο που ήθελα να τονίσω για να μην τρώω το πρώτο... Όμως, στρατηγέ, την εικόνα που βλέπουμε από τα ναυπηγεία με την καθέγγιση και το χτίσιμο την οικοδόμηση των υποβυχίων, δεν την έχουμε εδώ ακόμη. Μακάρι να την αποκτήσουμε. Όφελος θα είναι, εθνικό κεφάλαιο θα είναι. Το απεμποδίσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, το αφήσαμε να σκουριάσει και κάναμε λάθος προφανώς. Προφανώς. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω ότι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, απαντώντας αυτό που μόλις πολύ σωστά εκθέσατε, 26 πλοία εμπορικού στόλου έχουν επιδιορθωθεί εντός παρενθέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνεπώς και η δική μας βιομηχανία, η ιδιωτική βιομηχανία μιλάω, τρέχει κάτι ανάλογο. Και εκεί, αν θυμάστε, έχουν κατασκευαστεί και πλοία του πολεμικού μας ναυτικού. Οι περίφημες πυραυλάκατοι, η Βόσπερ, τύπου Βόσπερ. Να μου επιτρέψετε όμως να τονίσω το εξής. Εκείνο που ενοχλείται ιδιαίτερα η Τουρκία είναι από αυτό που είπατε και τις προηγούμενες ημέρες από αυτό το τραπέζι εδώ. Ο κύριος Συρίγος εχθές ετώνησε το εξής. Είναι η Αλεξανδρούπολη. Γιατί ενοχλεί την Αλεξανδρούπολη την Τουρκία? Την ενοχλεί προφανώς διότι παρακάμπτονται, όπως πολύ σωστά τονίστηκε και από άλλους ομιλητές εδώ, παρακάμπτονται τα στενά Βοσπόρου και Ελισπότου. Δεν θα έχει αυτό το γεωπολιτικό χαρτί για να το παίξει έναντι της Ρωσίας ή της παρεξήνιας συνεργασίας των όποιων χωρών βρίσκονται εκεί. Παρακάμπτονται λοιπόν τα στενά. Ταυτόχρονα όμως επικοινωνούμε περίπου από τον παραλιακό άξονα και με άλλες χώρες και δει τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Φτάνουμε δηλαδή στην καρδιά εκεί της παρευξήνιας συνεργασίας, φτάνουμε πολύ κοντά στη Μολδαβία και στην Ουκρανία. Εάν βάλετε στον κανόνα ότι αυτό μέσω του Σβίλενγκραντ επικοινωνεί και με την Καρπαθία εδώ που τόνισε τις προάλλες ο κύριος Γκίνης από αυτή τη θέση εδώ, καταλαβαίνετε ότι εκεί δημιουργείται ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που παρακάμπτει το όποιο γεωπολιτικό χαρτί της γείτονος στο συγκεκριμένο θέμα. Τονίζουμε και το εξής. Σας μίλησε ο κύριος Συρίκος εχθές για την Κωνσταντζα, όχι τυχαία. Βέβαια. Τι αφορά η Κωνσταντζα? Η Κωνσταντζα είναι ένα πολύ μεγάλο λιμάνι στον Εύξεινο Πρόντο, κοντά στη Ρουμανία, κοντά στις εκβολές όμως του Δούναβη. Τι εστί Δούναβης? Ο Δούναβης είναι πλωτός και επικοινωνεί μέσω της συγκεκριμένης πλωτής οδού με την καρδιά του ευρωπαϊκού πυρήνα. Δηλαδή με τη Βουδαπέστη, με την Βιέννη, και εκεί παράγεται πλούτο. Συνεπώς και μια άλλη οδός εξαγωγής των όποιων εμπορευμάτων από τον πυρήνα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, αν βάλετε και την Καρπαθία εδώ και αυτό που πάει να δημιουργηθεί, που μόλις σας εξέδεσα, που επικοινωνεί με την Βουλγαρία, επικοινωνούμε και με την Βαλτική. Εδώ σε αποκτά πλειοκτήματα η Ελλάδα. Πολύ μεγαλύτερα. Πολύ μεγαλύτερα. Και αυτό ενοχλεί την γείτονα Τουρκία. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, κύριε.